Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K16 Βορείου Ομίλου 2022 στην Ελευθερούπολη με απόφαση του ΣΕΓΑΣ και ύστερα από σχετικό αίτημα της διοίκησης του Δήμου. Για ακόμη μια φορά, ο Δήμος βρέθηκε στο επίκεντρο του Πανελληνίου Αθλητικού Ενδιαφέροντος, κερδίζοντας παράλληλα και την εμπιστοσύνη του ΣΕΓΑΣ για μια άρτια διοργάνωση αγώνων. Πάνω από 1.000 αθλητές, προπονητές και συνοδοί φιλοξενήθηκαν στο γήπεδο της Ελευθερούπολης. Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στο Μάιο θα διοργανωθούν και οι διασυλλογικοί αγώνες K18, ενώ στα μέσα του Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Λοιπόν, σήμερα εδώ, παιδιά, έχει γεμίσει το στάδιο με παιδιά. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έχει γεμίσει και ακόμη είναι νωρίς, θα γεμίσει ακόμη περισσότερο. Όπως βλέπετε, έχουμε δημιουργήσει ένα κόσμημα εδώ, ένα στάδιο κόσμημα με τον Δήμαρχο τον Φίλιππο τον Αναστασιάδη. Αυτό για μας ήταν ένα όνειρο ζωής. Και το να έχεις ένα στάδιο το οποίο είναι άδειο δεν εξυπηρετεί τίποτα. Θέλουμε εδώ τα παιδιά, τα οποία όπως βλέπετε είναι εδώ γύρω στα 600 παιδιά από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 6 νομοί. Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας και Σερών διαγωνίζονται εδώ σε όλους τους αγώνες που περιέχει ο κλασικός αθλητισμός, σε ρήψεις, σε ταχύτητες, σε δρόμους δηλαδή και σε άλματα. Όλα τα αγωνίσματα που περιλαμβάνονται και στο Ολυμπιακό καλεντάρι. Αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας προκριματικός στην ουσία για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, του οποίου ο πρώτος όμιλος και πάλι θα γίνει εδώ στην Ελευθερούπολη στις 2 και 3 Ιουλίου. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ και την πρόεδρο, την παλιά πρωταθλήτρια τη Σοφία Τσακοράφα, που για δεύτερη χρονιά εμπιστεύονται την Ελευθερούπολη για να διοργανώσει αυτούς τους μεγάλους αγώνες, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε εδώ τα παιδιά μας, θα τα χαρούμε, θα τα απολαύσουμε και ελπίζουμε όλοι να κατακτήσουν το όνειρό τους, να κατακτήσουν αυτό που ποθούν. Βέβαια, αυτό που ποθούν οι περισσότεροι είναι μια πρόκριση ακριβώς για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Για μας, για το Δήμο Παγκαίου. Ο αθλητισμός είναι ζωή. Ο στόχος μας είναι να δημιουργούμε χώρους θελκτικούς για τα παιδιά, που να ελκύουν τα παιδιά στον αθλητισμό και όχι σε άλλες, έτσι, όσο καινότυπο και αν ακούγεται, όχι σε άλλες δράσεις που μπορεί να μην είναι τόσο υποφελείς για τα παιδιά. Το K16 το επόμενο είναι αυτό που λέμε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο γίνεται σε 5 ομίλους και για φέτος. Θα δούμε τι θα κάνουμε για του χρόνου. Εκεί φυσικά είναι το κύκνιο άσμα, το πούμε έτσι, των παιδιών αυτής της ηλικίας, τα οποία προετοιμάζονται όλο αυτό το καιρό και για αυτούς τους αγώνες να αγωνιστούν στους τελικούς εκεί, έτσι ώστε να πετύχουν αυτό το οποίο μπορεί ο καθένας, το καλύτερο. Έτσι. Φυσικά ο αγώνας είναι, να πούμε το εξής, ο αγώνας είναι, δεν είναι μόνο από τα παιδιά, είναι και από τους προπονητές, είναι και από τους γονείς που είναι οι αφανοί ήρωες. Γιατί αν δεν στηρίξουν οι γονείς, κυρίως αυτές τις ηλικίες, πάρα πολλά παιδιά θα χαθούν. Αυτό είναι δεδομένο. Φυσικά είναι και οι σύλλογοι μέσα από τους οποίους προωθούνται τα παιδιά και για να μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Και ο ΣΕΓΑΣ κρατάει κάτω από τη σκέπη του. Φέτος, όπως ίσως ξέρετε, έχουν ενταχθεί στο ΣΕΓΑΣ γύρω στα 700 τόσα παιδιά, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς, κάποια φεύγουν, κάποια έρχονται, έτσι ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος από το κεντρικό ΣΕΓΑΣ για τις επιδόσεις αυτών των παιδιών. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά φέτος από το ΣΕΓΑΣ το Διοικητικό Συμβούλιο και την αρχή η οποία διοικεί το ΣΕΓΑΣ, έτσι ώστε να μπορούμε αυτά τα παιδιά να τα εντάξουμε σιγά σιγά και στη στήριξη εφόσον πάνε καλά με τους αγώνες και να τα βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Και η σημερινή μέρα, όπως έχετε δει, είναι αφιερωμένη στα παιδιά, πρώτη φάση του διασυλλογικού πρωταθλήματος της περιοχής εδώ πέρα, με πολύ μεγάλη παρουσία από ό,τι βλέπω και εύχομαι και καλές επιδόσεις. Πόσα λόγια να χαρακτηρίσουν το Στίβο και ένα άθλημα το οποίο χαρακτηρίζει τη χώρα μας. Σήμερα εδώ για αυτά τα παιδιά, τα οποία ουσιαστικά μπαίνουν στους προκριματικούς, ένας διασυλλογικός αγώνας και μετά φυσικά για το Πανελλήνιο. Ο Στίβος είναι η πιο δύσκολη μορφή του αθλητισμού που μπορεί να περάσει ο αθλητής. Και αυτό επειδή έχει να κάνει με την προσωπική του ανάπτυξη και επίδοση, να ξεπερνάει τον εαυτό του. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό αυτές οι ηλικίες να βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο και να προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους τους.
να είναι οι μελλοντικοί πρωταθλητές μας και αυτοί που θα εκπροσωπήσουν το κράτος, τη χώρα μας σε μεγάλους αγώνες. Ναι, σίγουρα, το οποίο θα διεξαχθεί εδώ ένας όμιλος. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και για την περιοχή όλη που μπορεί να φιλοξενεί ένα τέτοιο όμιλο, ιδίως για μια περιοχή σαν την Ελευθερούπολη που έχει αυτό το στολίδι, σαν γήπεδο εδώ. Από εκεί και πέρα οι συμμετοχές είναι πολλές, πάρα πολλές. Μετά από τα 2 χρόνια είναι και λογικό της κλεισούρας λόγω πανδημίας να υπάρχει μεγαλύτερη έτσι, διάθεση και από τα παιδιά και από τα σωματεία και οι συμμετοχές είναι αυξημένες.